Γεια σας, είμαι ο Κίμωνας. Σήμερα, παιδιά, θα σας πω 5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις και να ελέγχεις μόνος σου στο αυτοκίνητό σου. 5 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά που πρέπει να γνωρίζεις, αλλά πρέπει να ελέγχεις το αυτοκίνητό σου και θα σου δείξω και πώς να το κάνεις. Οπότε, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Εάν βλέπεις αυτή εδώ την εικόνα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Μένεις εδώ και πάμε να τα πούμε όλα και να σου εξηγήσω αυτά τα 5 πολύ σημαντικά που πρέπει να ελέγχεις στο αυτοκίνητό σου. Λοιπόν, πρώτο και πιο σημαντικό είναι να μπορέσεις να ελέγχεις τη στάθμη του λαδιού στο κινητήρα σου. Έχω αναφέρει σε πολλά βίντεο πόσο σημαντικό είναι το λάδι στο κινητήρα. Εάν τελειώσει, ο κινητήρας καταστράφηκε, οπότε πρέπει να το ξέρεις να το ελέγχεις. Και θα σου δείξω πώς το κάνεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ είναι ο κινητήρας μας. Θα δεις αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα που βλέπεις χωράει το δάχτυλό σου κανονικά. Στο τετέ είναι σε αυτό το πορτοκαλί χρώμα. Σε άλλα αυτοκίνητα θα το βρεις είτε σε κίτρινο χρώμα είτε σε κόκκινο. Μπορεί να μην το βρεις εδώ, να το βρεις εδώ, αλλά θα είναι δίπλα στο κινητήρα σου. Άρα ξέρεις ότι πρέπει να το τραβήξεις. Οπότε έρχεσαι εδώ και το τραβάς για να μπορείς να ελέγξεις τη στάθμη του λαδιού στο κινητήρα σου. Και φυσικά έχεις και λίγο χαρτί εδώ πέρα για να μπορέσεις να το σκουπίσεις στην ουσία, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις το σωστό έλεγχο λαδιού στο κινητήρα σου. Πάω να σας πω εδώ κάποια σημαντικά. Για να κάνεις το σωστό έλεγχο όσον αφορά στο λάδι στο κινητήρα σου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα το αυτοκίνητο να το έχεις ακίνητο πάνω από 5-6 ώρες, να το έχεις στο ίσιωμα, όχι σαν ηφόρε κάτι φορά, ίσιωμα για να μπορεί να κάνεις το σωστό έλεγχο, έτσι, στα λάδια. Οπότε, εδώ το έχω σκουπίσει εγώ όπως βλέπεις και αν δεις καλά, λέει κάπου το min και το max. Εδώ είναι το min και το max, άμα δεις εδώ. Οπότε, αφού το σκουπίσεις και έχεις αφήσει το αυτοκίνητό σου, όπως είπαμε, ακίνητο, έρχεσαι εδώ και το ξαναβάζεις πίσω, όπου το αφήνεις για πολύ λίγο και μετά το ξανατραβάς για να μπορείς να δείξεις ότι είναι μέσα στο σωστό. Και βεβαίως και είναι σωστό, δεν είναι κάτω στο χαμηλό. Εκεί είναι που έχεις το πρόβλημα. Οπότε είσαι εντάξει, μια φορά το μήνα να το κάνεις αυτόν τον έλεγχο. Πολύ απλό, όπως σας έδειξα, το να το μπορέσεις και να το ελέγξεις. Εδώ είναι. Λοιπόν, το νούμερο 2, το οποίο είναι σε άμεσο συνδυασμό με το πρώτο που είπαμε, είναι να μπορείς να ξέρεις να συμπληρώσεις λάδι στο κινητήρα σου. Όπως είμαστε στο πρώτο βήμα, ελέγχεις τη στάθμη και η στάθμη είναι πιο χαμηλή. Τότε είναι τα που αρχίζουν τα προβλήματα, διότι αν η στάθμη του λαδιού στο κινητήρα είναι χαμηλή, μπορεί να μην μπορείς να κάνεις ούτε ένα μέτρο με το αυτοκίνητό σου, διότι μπορεί να το καταστρέψεις, να έχεις τόσο χαμηλό λάδι μες στο κινητήρα σου. Οπότε θα πρέπει να συμπληρώσεις μόνος σου, όπως μου είχε συμβεί και σε μένα, σε παλιότερό μου αυτοκίνητο. Οπότε θα βρεις εδώ το κινητήρα σου, εδώ είναι ο κινητήρα σου και βλέπεις αυτή εδώ την τάπα. Σε όλα τα αυτοκίνητα είναι το ίδιο. Θα δεις να έχει αυτά εδώ πέρα το σύμβολο. Έτσι, αυτή εδώ είναι η τάπα την οποία την γυρνάς κατά αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπεις, το ανοίγεις και συμπληρώνεις το λάδι. Έτσι, πολύ απλό, πολύ εύκολο. Αυτή είναι η τάπα. Τώρα ζεματά, γιατί τώρα σταμάτησα το αυτοκίνητο, να είμαι ειλικρινής. Εδώ πέρα είναι που συμπληρώνεις μέσα λάδι στο κινητήρα. Οπότε αυτή είναι η τάπα. Αυτό είναι εδώ το σύμβολο το οποίο θα βρεις εδώ πέρα σε όλους τους κινητήρες για να μπορείς να συμπληρώσεις μόνο σου το λάδι. Οπότε έρχεσαι εδώ πέρα και την κλείνεις και είσαι εντάξει. Ένα tip να πω εδώ πέρα, αν θα συμπληρώσεις μόνο στο λάδι, είναι ότι δεν το βάζεις όλο το μπουκάλι μέσα του λαδιού να το γεμίσεις. Βάζεις λίγο, ελέγχεις πίσω τη στάθμη να δεις πού θα είναι στο σωστό σημείο και ξαναπροσθέτεις. Έτσι συμπληρώνεις, δεν το ρίχνεις όλο, γιατί θα πας στο περισσότερο, στο πιο μέγιστο του λαδιού που θα έχει μέσα ο κινητήρας και πάλι αυτό δεν του κάνει καθόλου καλό. Οπότε συμπληρώνεις, ελέγχεις στάθμη από εδώ, όπως είχαμε στο πρώτο βήμα, μέχρι να φτάσεις στο max, μέχρι να φτάσει εκεί πέρα που σου λέει εδώ πέρα με βάση την στάθμη. Και είσαι εντάξει, το αυτοκίνητο είναι μια χαρά. Τρίτο που πρέπει να γνωρίζεις και το οποίο πρέπει να ελέγχεις μόνος, γιατί είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει εδώ πέρα ακριβώς με αυτό εδώ πέρα το κουτί. Το οποίο κουτί αφορά το ψυκτικό υγρό. Αυτό το κουτί θα το βρεις στους περισσότερους κινητήρες σε αυτό εδώ το σημείο και αν δεν είναι εδώ θα είναι κάπου αλλού μες στο μηχανοστάσιο, αλλά θα είναι σε αυτό το λευκό ημιδιαφανές κουτί, να το πω έτσι απλά. Και όπως βλέπεις, το υγρό είναι σε κάποιο χρώμα. Το ψυκτικό υγρό πάντα σε κάποιο χρώμα για να μπορείς να αλλάξεις. Να ελέγχεις λίγο πού ακριβώς βρίσκεται η στάθμη. Και ας το πω εδώ πέρα, όπως βλέπεις, έχει το min και το max. Να έρθω από εδώ, δεν φαίνεται καλά. Έχει το min και το max. Δεν πρέπει, εδώ είναι το min, έτσι όπως βλέπετε, δεν πρέπει να πέσει κάτω από αυτή τη στάθμη το ψυκτικό υγρό.
διότι τι κάνει το ψυχτικό υγρό, στην ουσία είναι, βοηθάει το κινητήρα να μην υπερθερμανθεί. Αν το ψυχτικό υγρό τελειώσει, ο κινητήρας έχει, έχει υπερθερμανθεί, οπότε καταστράφηκε όπως κατάλαβες. Το ψυχτικό υγρό θα το βρεις σε όλους με αυτό εδώ πέρα το μπλε καπάκι, όπως είπαμε είναι αυτό, άρα το αναγνωρίζουμε στο μηχανοστάσιο αμέσως. Πρέπει να ελέγχεις να μην πέσει κάτω από το μην που σου έδειξα. Ανοίγει κατά αυτό εδώ τον τρόπο όπως βλέπεις. Εδώ, να το ανοίξω έτσι τυπικά για να δεις. Και σου λέω ότι να προσέξεις γιατί καίει, έτσι. Είναι λογικό ότι ζεματάει. Και εδώ είναι στην ουσία το ψυχτικό υγρό. Οπότε θέλει λίγο προσοχή τώρα εγώ, γιατί μόλις τώρα πριν σταμάτησε το αυτοκίνητο. Οπότε καλό, όπως είπαμε, ο έλεγχος αυτός να το κάνεις, όπως έχουμε πει, να αφήσεις 5 ώρες το αυτοκίνητο ακίνητο για να μπορείς να κάνεις σωστή στάθμη, αλλά και να μπορείς να βάλεις και το ψυχτικό. Τώρα, τι ψυχτικό υγρό είναι σωστό για τον κινητήρα σου, θα εξηγήσουμε σε άλλο βίντεο. Οπότε κάνεις μια εγγραφή, ένα subscribe για να μπορέσεις να μάθεις. Λοιπόν, κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω και είναι το τέταρτο αυτή τη στιγμή, είναι να ξέρεις να συμπληρώσεις απιονισμένο νερό μπροστά στους καθαριστήρες για το νερό να μπορείς να καθαρίσεις, δηλαδή το παμπρί σου. Εδώ πέρα. Διότι αν σου τελειώσει, μην περιμένεις να πας στο βενζινάδικο να σου βάλει το παιδί εκεί πέρα. Θα το κάνεις μόνος σου, γιατί είναι πολύ πολύ απλό και πολύ σημαντικό το νερό μπροστά στο παμπρίς, προκειμένου να μπορείς να το καθαρίσεις. Θα έρθεις εδώ πέρα και θα βρεις ακριβώς αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ ακριβώς. Μπλε είναι σε όλα τα αυτοκίνητα. Στα περισσότερα δηλαδή αυτοκίνητα, το καπάκι αυτό. Κάτσε γιατί κάνω ίσιο. Εδώ πέρα και έχει αυτό το λογότυπο. Παραδόξω δηλαδή το έχει εδώ στα πλάγια, ενώ στα περισσότερα αυτοκίνητα το δεις κοντά εδώ στο μηχανοστάσιο, κάπου πιο κεντρικά να σας πω, και όχι τόσο μακριά εδώ πέρα που είναι. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό είναι, είναι σε μπλε καπάκι. Στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι έτσι, το ανοίγεις εδώ πολύ εύκολα και συμπληρώνεις το απιονισμένο νερό. Εδώ να πω πάλι ένα tip, ότι πρέπει να βάζεις μόνο απιονισμένο νερό, όχι νερό της βρύσης, γιατί το νερό της βρύσης έχει άλατα, οπότε σου καταστρέφει όλο το σύστημα. Συν το ότι όταν είναι χαμηλή θερμοκρασία, κάτω από τους 0 βαθμούς, παγώνει, οπότε πάλι σου κατέστρεψε όλο το σύστημα. Οπότε θα πρέπει να βάζεις απιονισμένο νερό. Είναι αυτό το μπλε καπάκι όπως βλέπεις εδώ πέρα. Εντάξει, το είπαμε, παραδόξω το έχει εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Βολεύει την Audi λογικά. Στα περισσότερα αυτοκίνητα, όπως και στο Sirocco, το έχει εδώ κεντρικά. Οπότε το βλέπεις και βάζεις εσύ μόνο σου. Και πάμε να πούμε λίγο και το πέμπτο που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να ελέγχεις μόνο σου και να συμπληρώνεις, και το έχω πει σε άπειρα πραγματικά βίντεο. Έχει να κάνει με την σωστή πίεση του αέρα στα ελαστικά μας. Το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο. Πρέπει να ξέρεις να βάλεις τη σωστή πίεση του αέρα στα ελαστικά σου ανάλογα το αυτοκίνητο που έχεις και που θα το βρεις. Θα έρθεις εδώ στην πόρτα του οδηγού. Εμένα στο ΔΕΤΕ το έχει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που μου λέει τα μπαρ, τα οποία πρέπει να βάλω για το αυτοκίνητο που βλέπεις. Σε άλλα αυτοκίνητα θα το βρεις σε αυτή εδώ την πλευρά από την πόρτα ή στην τάπα βενζίνη. Αν δυσκολευτείς να το βρεις, να κοιτάξεις και στο manual, γιατί εκεί πέρα θα το βρεις σίγουρα. Οπότε ελέγχεις την πίεση και βάζεις όσο πρέπει να βάλεις, προκειμένου στη σωστή πίεση στα ελαστικά σου, γιατί όπως έχω ξαναπεί και σε άλλα βίντεο, η πίεση των ελαστικών είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αν πέσει σίγουρα μειώνει την οδική συμπεριφορά, άρα είναι επικίνδυνο για σένα, όπως επίσης καταναλώνεις περισσότερο καύσιμο και είναι πολύ πιο επικίνδυνο για το, για να τραυματίσεις ζάντα και ελαστικά. Οπότε παιδιά, αυτά είναι τα 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις να ελέγχεις μόνος σου. Πάμε να τα πούμε λίγο συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα, σας τα έδειξα και πώς να το κάνετε, είναι πολύ απλά. Πρώτον, να ελέγχεις τη στάθμη του λαδιού στο κινητήρα σου. Δεύτερον, να ξέρεις να συμπληρώσεις λάδι στο κινητήρα εφόσον πέσει η στάθμη στο λάδι στο κινητήρα. Τρίτο, να ξέρεις να συμπληρώσεις και να δεις, να ελέγχεις το ψυκτικό υγρό, που είναι πολύ σημαντικό όπως είπαμε και εξήγησα πώς το κάνεις, πολύ εύκολο. Τέταρτον, να μπορείς να βάλεις μπροστά εδώ στα πληστήρια για τον μπαμπρί να σου είναι πιο. Να μπορείς να βάλεις εδώ μπροστά στα πληστήρια, προκειμένου το μπαμπρί να μπορεί να το καθαρίσει εύκολα. Είναι πάρα πολύ απλό, το είπα, προσοχή, απιονισμένο νερό. Και πέμπτον, να μπορείς να βάλεις τη σωστή πίεση στα ελαστικά σου του αέρα. Πάρα πολύ σημαντικό να το ελέγχεις μια φορά το μήνα, παιδιά, όλα αυτά είναι. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Πραγματικά μια φορά το μήνα. Λοιπόν, αυτά για μένα είναι τα 5 σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το αυτοκίνητό σου. Πρέπει να ελέγχεις, αλλά και να ελέγχεις και μόνος σου. Πολύ σημαντικό. Μην περιμένεις να πας στο βενζινάδικο ή στο μηχανικό σου. Είναι πολύ πολύ απλά. Τα άμαθες τώρα πόσο γρήγορα και εύκολα γίνεται. Οπότε, εγώ παιδιά
Θέλω να κάνετε μια εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι. Έχονται πολλές περισσότερες συμβουλές. Πολλά νέα αυτοκίνητα. Θέλω να με βρείτε και στο Instagram, Κίμωνας κάτω Παύλα TV. Είναι πολύ απλό και εύκολο. Και για να παρακολουθείς όλα τα νέα τα οποία έρχονται και νέα βίντεο και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς όσον αφορά στην αυτοκίνηση. Και βεβαίως για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω που είδες το βίντεο αυτό.